Παίρνει ένα μεγάλο έργο που αφορά το κυκλοφοριακό όλη τη πόλη, μια και η Περιφέρεια έδωσε πράσινο φω και εντάσσει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υπηρεσία 2014-2020 τον μεγάλο δακτήλιο τη πόλη των Ιωαννίνων. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Πιο συγκεκριμένα, το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινή Πράξη Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτηλίου Πόλη Ιωαννίνων, κόμβο Πανευπηρωτικού Σταδίου, κόμβο Βογιάνου. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 27.336.000 ευρώ. Φορέα υλοποίηση ο Δήμο Ιωαννητών. Η προτινόμενη πράξη αφορά την υλοποίηση του έργου ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλη Ιωαννίνων κόμβο πανυπηρωτικού σταδίου κόμβο Βογιάνου. Το οδικό δίκτυο ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο στη συμβολή τη Λεωφόρου Γεννηματά με την οδό Βογιάνου και καταλήγει στη συμβολή τη οδού πρόσβαση προ το πανυπηρωτικό στάδιο. Στο οδικό δίκτυο, εκτό τη αρτηρία, περιλαμβάνονται παράπλευρη και κάθετη οδή, καθώ και 7 ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ασφαλή σύνδεση και εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών. Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά από το σημείο έναρξη του έργου και μέχρι τη διέλευση λεωφόρου Ιωνία, συνέχεια τη λεωφόρου Γεννηματάου, που προβλέπεται η κύρια αρτηρία και η παράπλευρη οδή για την ασφαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των παρακείμενων οικισμών και δραστηριοτήτων. Τέλο, στο εν λόγω τμήμα κατασκευάζονται τρει ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι. Το τελευταίο τμήμα τη οδού, μετά τον κόμβο, η αρτηρία κινείται μεταξύ του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου τη Ανατολή και του εκτό σχεδίου τμήματό τη. Στο τμήμα αυτό δεν προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρων οδών. Η περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή και στο τμήμα αυτό διατάσσεται ισόπεδα με την αρτηρία. Στη δεξιά πλευρά τη αρτηρία κατασκευάζεται τείχο οπλισμένη γη, ενώ στο τέλο αυτού του τμήματο και στη συμβολή τη αρτηρία με την οδό Ιωαννίνων διαμορφώνεται ισόπεδο κυκλικό κόμβο. Στο ανατολικό άκρο του κόμβου και από τι δύο πλευρέ τη αρτηρία διαμορφώνονται επιφάνειε που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση προοδηλάτων και ανάπαυση πεζών. Σε όλο το μήκο οδού, επί τη κεντρική νησίδα, των παράπλευρων νησίδων και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου προβλέπεται φύτευση σύμφωνα με την οριστική μελέτη φύτευση οδού. Τέλο, κατά μήκο οδού προβλέπεται εγκατάσταση οδικού, ηλεκτροφωτισμού και σύστημα τηλεδιαχείριση φωτισμού. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή τη, η Δημοτική Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή τη για την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρο του μεγάλου δακτυλίου τη πόλη με προπολογισμό 27,3 εκατομμύρια. Οι υπηρεσίε του Δήμου αποδεικνύουν πω έχουν την αρτιότητα και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να οριμάσουν μεγάλα έργα. Στο εξή, θα κληθούν να τα υλοποιήσουν κιόλα. Δέσμευση τη σημερινή Δημοτική Αρχή, τονίζεται στην ανακοίνωση, είναι ότι θα προχωρήσει με γρήγορου ρυθμού όλε οι διαδικασίε για τη δημοπράτηση και την ολοκλήρωση του οδικού άξονα μέσα στον προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο που είναι μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου του 2023. Ανακοίνωση για το μεγάλο δακτύλιο εξέδωσε και η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, στην οποία επισημαίνει ότι ως η παράταξη επί της αιτίας της οποία σχεδιάστηκε, μετλητήθηκε και υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση το έργο του μεγάλου δακτυλίου, χαιρετίζει την απόφαση ένταξης του έργου από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Επίρου στο ΠΕΠ, από όπου και θα χρηματοδοτηθεί. Ως Δημοτική Αρχή, τονίζεται στην ανακοίνωση, είχαν προαναγγείλει τι θετικέ εξελίξει πρόκειται, λένε, για το επιστέγασμα μια επίπονη προσπάθεια για την υλοποίηση ενό σπουδαίου έργου υποδομή και ανάπτυξη, το οποίο συνάντησε αλλά ξεπέρασε μεγάλε δυσκολίε.